Καλησπέρα σας, κύριε Λαβάνη, είστε καλά? Καλησπέρα, Πόπουλε, μια χαρά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ως κόμμα έχετε διαφωνία, έτσι, με το σχέδιο αυτό. Είναι προφανές, νομίζω. Ναι, θέλετε να την ερώτηση που καταθέσαμε. Ναι. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μας, το σχέδιο αυτό που έχει έρθει στη δημοσιότητα από την περασμένη εβδομάδα, που με την λογική της ανάπτυξης πλωτών φραγμάτων σε διάφορα σημεία περάσματα στο Αιγαίο, είναι κατά την άποψή μας ένα νέο βήμα κλιμάκωσης της καταστολής σε βάρος προσφύγων και μεταναστών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να πω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια και της πολιτικής που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση, την πολιτική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουν τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα hot spot, τα κλειστά αυτά τα κέντρα φυλάκισης αποθήκης ψυχοσμού, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Μετά το νομοσχέδιο που έφερε πριν από μερικούς μήνες, που επί της ουσίας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία του να πάρει κάποιο άσυλο, αλλάζει ρίζικα, φτάνει στο σημείο να θεωρεί μικρά παιδιά ανήλικα σαν ενήλικους για λόγους της αντιμετώπισης τους από τις αρχές, φέρνει τώρα τα πρώτα φράγματα. Ο ισχυρισμός ότι αυτό θα αποτρέψει τις προσφυγικές ροές προς τη χώρα μας δεν στέκει πουθενά και μάλιστα είναι προκλητικός. Γιατί την ίδια στιγμή που βάζουν αυτό το επιχείρημα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενισχύει και τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας, τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτών των υπερελικών οργανισμών, που είναι αυτοί που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές. Ναι, ωραία, άρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ιδεολογική, το ιδεολογικό ζήτημα για την άρνησή σας. Κοιτάξτε, δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα. Όχι, μισό λεπτό, να δούμε. Για να καταλάβετε, είναι ουσιαστικό. Όταν στέλνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, πλοία στον Περσικό κόλπο, ο οποίος είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει ανάφλεξη πολεμική σε οποιαδήποτε στιγμή. Όταν θα πας στη Λιβύη, θα πας στο Μάλι, όταν στέλνεις συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία, σε μια περιοχή όπου γύρω μας παντού μένονται οι φλόγες του πολέμου, και εσύ συμβάλλεις στο να συνεχίσουν να μένουν αναμένες, ένας πόλεμος ο οποίος δημιουργεί προσφυγιά, νομίζω ότι είναι κατανοητό στους ακροατές ότι έτσι δεν λύνεις το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο της προσφυγής. Όταν δρά η χώρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά εδώ έχει να αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα όμως την ροή των προσφύγων. Και θεωρεί η κυβέρνηση ότι με αυτό το πλωτό φράγμα θα μπορέσει να δημιουργήσει μια θαλάσσια ανάσχεση. Εσείς θεωρείτε ότι είναι μια ορθή αντιμετώπιση, είναι μια λαθασμένη αντιμετώπιση, γιατί θα θέσει κίνδυνο τη ζωή όλων ή των προσφύγων, θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα? Όπως σημειώνουμε και στην ερώτηση που καταθέσαμε, υπάρχει μια ανησυχία έντονη και στους λαούς της περιοχής της νησιωτικής, γύρω εκεί όπου πιθανά να αναπτυχθούν τα πλωτά φράγματα, ότι στην πραγματικότητα θα δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα μόνο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που περνάνε με τους γνωστούς τρόπους και τα σύνορα και έρχονται στην Ελλάδα, αλλά ακόμη και για πλοία της γραμμής, φορτηγά πλοία, άλλα σκάφη τα οποία ενδεχομένως να περνάνε από εκεί. Άρα δεν ούτε από τη μία πλευρά λύνει κάτι, ούτε από την άλλη δημιουργεί ακόμη περισσότερους κινδύνους. Εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και το ΚΚΕ έχει σταθεί στο πλάι του νησιωτικού πληθυσμού σε όλα τα νησιά, όπου είναι έντονο το πρόβλημα της συγκέντρωσης της ισόρροπησης των προσφύγων, και στη Λέσβο και στη Σάμο και στη Χίο και στα υπόλοιπα νησιά. Είναι μια εκρηκτική κατάσταση. Και παρέα με αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν στη χώρα μας για να γλιτώσουν από τις φλόγες του πολέμου, πραγματικά υποφέρουν και βασανίζονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι του νησιωτικού πληθυσμού, Έλληνες, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης. Όμως υπάρχει λύση γι' αυτό. Και η λύση, κατά την άποψή μας, είναι πρώτα και κύρια γρήγορα να κλείσουν αυτά τα κλειστού τύπου κέντρα, τα hot spot από τα νησιά, να μεταφερθούν σε ανθρώπινες δομές ανοιχτές στη χώρα και με πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες να δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι οποίοι θέλουν να πάνε σε τρίτους προορισμούς. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει
τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Άρα, μισό λεπτό να δούμε και πού συμφωνείτε. Ναι. Συμφωνείτε στη μετεκατάσταση, με τη θέση για τη μετεκατάσταση των προσφύγων από τα νησιά στην υπηρετική χώρα. Λέτε ότι όμως θα πρέπει να ανοίξουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα σύνορά τους και να δεχθούν κόσμο. Και δεν θέλετε μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν θέλουν να εμπλακούν με την όλη διαδικασία. Αν καταλαβαίνω σωστά. Πρέπει να είναι υπό την ευθύνη του ελληνικού κράτους αυτή η διαδικασία να γίνεται. Πρέπει να στηριχτούν οι υπηρεσίες που χειρίζονται, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες του ασύλου, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι ψυχολογικές υπηρεσίες, να αλλάξει το καθεστώς με το οποίο εργάζονται οι άνθρωποι εκεί, γιατί εργάζονται άνθρωποι με 7 μήνα, με τεράστιες ελλείψεις, σε πολύ άθλιες συνθήκες. Και το βασικό σημείο διαφωνίας, το οποίο αν θέλετε δεν το βάζουν και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει να πάρθει πίσω η υπογραφή που έχει βάλει, που έχουν βάλει οι ελληνικές κυβερνήσεις και στη συμφωνία στον κανονισμό του και στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Γιατί αυτά τα δύο, αυτές οι δύο συμφωνίες, να πω, είναι που δημιουργούν στην πραγματικότητα πρόβλημα του διπλού εγκλωβισμού. Αν δεν ανατραπούν αυτές οι δύο συμφωνίες, τα πράγματα είναι όπως τα ξέρουμε. Άρα λοιπόν είναι για μας έτοιμα για το σήμερα να πάρθουν πίσω οι υπογραφές αυτές τις δύο συμφωνίες και ταυτόχρονα να μην γίνει καμία σκέψη για απαράδεκτες πρωτές κατασκευές που θα έχουν θανατηφόρα κατά την άποψή μας εμπόδια και σε πρόσφυγες αλλά και στην ασφαλή ναύση πλοία, να κλείσει σήμερα άμεσα τα hot spot που έχουν δημιουργήσει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, να μεταφερθούν οι αιτούντες άσυλος και από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διασφαλιστεί ότι με ευθύνη του κράτους και χωρίς ταξιμιτείο, με γρήγορες διαδικασίες θα πηγαίνουν στους τελικούς προορισμούς. Αυτή είναι η λύση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε βέβαια αν θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση η κυβέρνηση ή θα φτάσει ή θα επιλέξει άλλο δρόμο σε αυτήν την πορεία της αντιμετώπισης του ζητήματος. Είναι πάντως παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα και πώς να το πω, βεβαίως, εμείς έχουμε πάρα πολλές φορές καταθέσει το αίτημα ότι πρέπει πώς να στηριχτούν και οι νησιώτες. Είχαν μιας πολλαπλής φύσης όλα αυτά τα χρόνια. Και οικονομικά, δεν είναι μόνο το ΦΠΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.